Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Ζευγάρι ταιριαστό και σε πείσμα όλου του κόσμου που κακό έχει σκόπο δεν θα βάψω ούτε στιγμή να σ' αγαπώ. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει και θα σου χτίσω μια μικρή φωλιά. Κι όταν το σουρουπό θα σ' αγκαλιά. Τα ζευγαρώνουμε σαν δυο πουλιά. Μιλιανή, σε ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, εγώ τραγουδάω κάθε φορά στις 4 για να μαζευτείτε όλοι. Έχετε έρθει, είμαστε όλοι παρόντες, γιατί εμείς εδώ έχουμε απαρτία. Μιλιανή, θα έρθεις κι εσύ. Αχ, να έρθω. Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις τη χάρη, βρε Μιλιανέ. Να έχουμε απαρτία. Σήμερα οφείλω να το πω, να ευλογήσω λίγο τα γένια μας. Είμαστε όλοι πολύ όμορφοι. Το αυτό. Είμαστε πολύ βόβοι. Πολύ Vogue. Πολύ Vogue και άκουγα τη μουσική, η Νάντια, και σκεφτόμουν στη δεκαετία του 20 πώς θα ήταν τα πράγματα, γιατί πάντα έχουμε αυτή τη ρετρό διάθεση. Πάλι στο 20. Είμαστε πάντως, να το λέμε τώρα, 100 χρόνια μετά. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και να πάμε στη Βρετανική Vogue, στη δεύτερη διευθύντρια του περιοδικού, την Dorothy Dot. Η οποία έφερε μια επανάσταση στη διαφορετικότητα της εποχής. Το 1920. 22. Ναι. Είναι η δεύτερη διευθύντρια της Βρετανικής Vogue. Στα 40 της χρόνια βρίσκεται εκεί να αλλάζει τελείως το περιοδικό και από εκεί που ήταν ένα περιοδικό που μιλούσε. Μίλησε μόνο για καπέλα και φορεματάκια. Έπεισε τους πιο σημαντικούς συγγραφείς, τους πιο σημαντικούς φωτογράφους, όπως τον Man Ray, όπως τη Virginia Woolf, να γράφουν δοκίμια στο περιοδικό, να βγάζουν συγκλονιστικές φωτογραφίες. Και ποιο ήταν το θέμα τώρα, ότι άλλαξε τελείως την οτροπία. Ερωτεύτηκε ένα 24χρονο κορίτσι που ήταν η βοηθός της, η οποία αργότερα έγινε στυλίστρια. Βρήκαν ένα σπίτι στο Chelsea, κάναν αυτά τα υπέροχα λαμπερά πάρτι, υπέροχος Gatsby. Έχουμε εικόνα.
Θέλω να ντυθώ, να διακτηνιστούμε σε αυτή την εποχή. Βεβαίως δεν κράτησε για πάρα πολύ όλο αυτό το πάρτι. Κράτησε μόνο για 4 χρόνια η θητεία της στο περιοδικό, γιατί οι πωλήσεις έπεφταν. Ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για αυτή τη διαφορετικότητα. Mm. Αλλά βέβαια άνοιξε έναν δρόμο. Άνοιξε έναν δρόμο που υιοθετούμε ακόμη και σήμερα. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η φωνή της διαφορετικότητας όλο και περισσότερο από τα εξώφυλλα μέχρι το περιεχόμενο των περιοδικών. Και ευχόμαστε να πάει και πολύ καλύτερα. Μπορεί να έπεσαν τότε οι πωλήσεις, αλλά τι συζητάμε 100 χρόνια μετά. Είναι απίστευτο το ότι οραματίστηκε εκείνη την εποχή κάτι τόσο φρέσκο, ελεύθερο, δεν ξέρω, πρωτοποριακό. Και ξεκινούσε προφανώς και από τη δική της κατεύθυνση. Η ανάγκη της να υπερασπιστεί τη δική της διαφορετικότητα, όπως έγινε ξαφνικά κάτι τόσο ευρύ και σημαντικό. Ο τρόπος για να λειτουργεί κανείς. Επίσης, απίστευτο είναι αυτό που γίνεται με τα Όσκαρ αυτές τις μέρες, γιατί όντως έχει μετακινηθεί η ημερομηνία τους. Θα γίνουν υποτίθεται τον Απρίλιο. Έχει ξεσηκωθεί όλη η σκηνή των καλλιτεχνών, οι οποίοι δεν ξέρουν κατά πόσο θα είναι ασφαλές να παρευρεθούν εκεί. Πάρα πολλοί δημιουργοί δεν ξέρουν αν θα έχουν ολοκληρώσει ταινίες τους, άμα τα χρονικά περιθώρια τα οποία θα τους δοθούν θα είναι τα ίδια. Και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να πάμε το 2021 για τα Όσκαρ, αν και έχει, όπως είπαμε, ανακοινωθεί ήδη η ημερομηνία. Προσπαθούν να συνδυάσουν την ημερομηνία βέβαια και με το άνοιγμα του μουσείου που δημιουργεί η Ακαδημία, έτσι ώστε να δώσουν και ένα ευχάριστο τόνο σε αυτό που συμβαίνει. Για να αγχώνονται οι χολιγουδιανοί ηθοποιοί, φανταστείτε τι ζούμε εμείς εδώ. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Ναι, αυτό ισχύει. Ισχύει έτσι κι αλλιώς κι εμείς κάθε 2-3 μήνες. Είμαστε στις αλλαγές, ψάχνουμε. Είσαστε στις αλλαγές, αλλά τώρα γίνονται γυρίσματα στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το για πούμε. Για πες μου γι' αυτό. Η καινούργια λοιπόν ταινία, η ιστορία του Αγίου Νεκτάριου. Έχουν ξεκινήσει γυρίσματα εδώ και περίπου μία εβδομάδα με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα πρωταγωνιστεί μεταξύ άλλων και η Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι η Τόνια Σωτηροπούλου, είναι ο Μάνος Γαβράς. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Το σημαντικό βέβαια είναι να πούμε ότι ένας πολύ σημαντικός αστέρας από το Hollywood θα έρθει στην Ελλάδα, ο οποίος υποδίεται στην ταινία έναν παράλυτο που ψάχνει το θαύμα. Μιλάμε για τον Μίκη Ρούρκ. Και όχι μόνο μιλάμε για τον Μίκη Ρούρκ, θα δούμε και αργότερα αποσπάσματα από μια παλιότερη συνέντευξη που του έχω κάνει ή με τις γενικές του ιδέες για το τι πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός ο οποίος έχει χαρακτηριστεί και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να φύγει από αυτό το χαρακτηρισμό και να κάνει μια εξέλιξη στην καριέρα του. Εγώ δεν θα περιμένω, θα το δούμε τώρα αυτό με τον Μίκη Ρούρκ. Παρακαλώ. Τέτοια θέλουμε. Εντάξει. Άμεσα, 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 Μίκη Ρούρκ. Για να δω. Hey, Nancy, you got any beers? Sure, Marv. Who's a babe? They left me off the poster here, the cocksucker. But you're... Look at these motherfuckers, huh? You see that? See what they did to me? Huh? Huh? Pricks. Worse without him. Thanks. You're the best. As a wrestler, you were fighting for your rights. You were fighting for love. You were fighting for relief. As an individual, for what would you fight for? Oh, it would depend on where I was and who I was with and, you know, what time at night it was or day or what would I fight for? Mm-hmm. You mean physically? Well, we can say also literally and metaphorically. I think I'd just try to fight with myself to fight with myself to not make the same mistakes I made years ago that put me in a bad position, which would be... I wouldn't take a job for a lot of money right now if I didn't respect the material or the director just because they were paying me a lot of money, you know? I've got to fight in a different way to keep my mouth shut about what I don't like. That's been very difficult for me, you know, but that's also part of the change of being a professional and being accountable, you know? No, but I think that being spontaneous, it's a part... Yeah, but you pay the price for that. Do you think that sometimes this kind of payment that you have to do, it doesn't worth? I don't know. You know, some of the greatest actors who've ever lived have been some of the most miserable bastards on the planet, you know? I mean, guys that I've admired, you know, have had very tortured lives. You know, some of the great actors that, they say some of the ones that aren't here anymore, you know, their lives were in turmoil and miserable, you know, and... You know, all the way from Errol Flynn to Marlon Brando to Montgomery Clift, you know, they had a lot of, those guys were, you know, great actors, and they had a lot of drama. I'll wait for you. I'll wait for you as long as it takes. My brother knows what he's doing. Open the door! Open the door! Where's the lawyer? Get out of here! Move! How important is for you connecting the personality of a person with his job? Those are actors that I admire. Excuse me. Yeah. That I have tremendous respect for, but I'm saying their lives were in chaos. Mm-hmm. You know, they were very famous. They were the best at what they did, you know, and they had great moments and tremendous ability that separated them from the rest. Mm-hmm.
But they, you know, they also, like anybody else, they have problems in life. Do you think that sometimes the chaotic situation can be a relief? Do I think the chaotic situation can be a relief? It depends how chaotic it is. I have a message for you. Thank you. You're welcome. Πώς ήταν από κοντά ο Μίκη Ρουρκστέιν? Ήταν μια ωραία εμπειρία. Ενώ δεν αισθάνεσαι με την πρώτη επικοινωνία ζεστασιά, βλέπεις ότι είναι αρκετά προσγειωμένος στη γη, ότι έχει φάει τα χαστούκια του. Δεν φοβάται να πει στην κάμερα, όπως είδαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ, ότι ήταν πραγματικά ενοχλημένος με τους ανθρώπους στους οποίους είχε επιλέξει κάποιους ρόλους με πάρα πολλά λεφτά και τελικά δεν τον έβαλε ούτε το πρόσωπό του στην αφίσα, γιατί η δουλειά του ηθοποιού συνδέεται άμεσα και με την εικόνα του και την προβολή του μέσα από κάθε ταινία. Στην συνέχεια τη συνέντευξη, γιατί έχουμε βάλει ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη, είχε διάρκεια περίπου 10 λεπτών, είπαμε να κάνουμε έτσι κάτι πιο γενικό. Γιατί είχε γίνει προωθητικά τότε για την ταινία The Wrestler. Μου είχε μιλήσει για τα σκυλιά του, που πιστεύει ότι δεν υπάρχει σκυλίσια ζωή και σκυλιά. Έχει μεγάλη λατρεία στα κατοικίδια του και γενικότερα σε οτιδήποτε. Πιστεύει ότι έχει πιο αγνά συναισθήματα από τον άνθρωπο, όπως χαρακτηριστικά μου έχει πει. Ήταν ένας άνθρωπος πάντως που ήταν αρκετά ισορροπημένος. Τα κενά του έδειχναν το ότι σκέφτεται και προσπαθεί να επικοινωνήσει. Και ότι πλέον έχει μπει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωή του, που ο συμβιβασμός, χωρίς να πει τη λέξη συμβιβασμός, έχει ένα νόημα σε έναν ηθοποιό ο οποίος το ταλέντο του και η προσωπικότητά του έρχονται σε σύγκρουση. Μας έδωσε κάποια παραδείγματα ηθοποιών, οι οποίοι μέσα από την επιθετική του συμπεριφορά ή ίσως με τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να είχαν, γιατί η ιδιαιτερότητα είναι ένα μέρος του ταλέντου, αν το καλοσκεφτούμε, ένα μέρος της προσωπικότητας. Η μοναδικότητά σου. Ότι είχαν αρκετές δυσκολίες στην πορεία τους, ή και αν δεν είχαν δυσκολίες, ταυτίστηκαν περισσότερο για το κομμάτι της προσωπικότητάς τους παρά για αυτό που έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη στην μεγάλη οθόνη. Γι' αυτό το λόγο είπα ότι εγώ είμαι έτοιμος. Κάποια πράγματα θα αντάλλαζα στο παρελθόν. Θα πήγαινα πίσω και θα έκανα ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που επικοινωνούσα τα ζητήματά μου και φυσικά δεν θα έκανα δουλειές μόνο και όλο για τα χρήματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα είναι η συνεργασία του με τους δικούς μας, με τον Άρη Σερβετάλη. Είναι ζωντανό παράδειγμα, αν το καλοσκεφτούμε, με βάση αυτά που είχε πει, το ότι αυτή τη στιγμή έρχεται και κάνει project. Έκανε μια ταινία στη Ρωσία πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κάνει στην Ελλάδα. Και κάνει από επιλογή. Έχει αφήσει project πολύ σημαντικών σκηνοθετών τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς επειδή θέλει να επιλέγει. Επιλογή λοιπόν και η Ελλάδα και ο προορισμός. Στην Αίγινα λοιπόν στην τα γυρίσματα. Έγινα, ο Άγιος Νεκτάριος είναι πολύ αγαπητός, ειδικά εκεί. Να πούμε ότι θα βγει το Νοέμβριο στις αίθουσες, που είναι και ο μήνας κοίμησης του Αγίου Νεκταρίου. Α, είδες όλα συμβολικά. Για πες μας, Ελίνα, για τα σκυλάκια που μας έλεγε πριν περί σκυλίσια ζωής. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ όταν το ανέφερε. Θα πάμε στο 1926, που θα δούμε και την αντίστοιχη φωτογραφία τότε τραβήχτηκε, η οποία είναι από το Βερολίνο του Μεσοπολέμου, έξω από ένα γραφείο κτηνιάτρου. Ναι. Έναν αιώνα νωρίτερα, λοιπόν, το 1830, επιβλήθηκε ένας φόρος στους ιδιοκτήτες σκύλων στο Βερολίνο με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης κάποιων ασθενειών που προκαλούνταν τότε από τα κατοικίδια ουσιαστικά. Με τα έσοδα από τον φόρο αυτό, να σας πω ότι θα γινόντουσαν κάποια πεζοδρόμια ουσιαστικά σε όλο το Βερολίνο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο αριθμός των κατοικιδίων μειώθηκε, των σκύλων συγκεκριμένα, μειώθηκε στο μισό μέσα σε μία μόλις πενταετία. Το οποίο είναι ένα τρομακτικό, δηλαδή από περίπου 6.000 τότε κατοικίδια έφτασε περίπου στις 3.000. Και τράβηξαν οι ζωόφιλοι δηλαδή εκείνη την περίοδο. Και τα ζωάκια. Και τα ζωάκια επίσης. Και τα ζωάκια, ακριβώς. Το νούμερο αυτό πολλαπλασιάστηκε στην πορεία, το 1926 που είναι τραβηγμένη και συγκεκριμένη φωτογραφία, καθώς πολλαπλασιάστηκε ο φόρος, το ποσό αυτό. Σημερινά περίπου, να σας πω, γύρω στα 500 ευρώ. Το οποίο ήταν δυσβάστακτο προφανώς για τους πολίτες. Γιατί τώρα τι είναι. Και την ιστορική εκείνη η περίοδο μπορούμε να καταλάβουμε μεταξύ δύο ακραίων καταστάσεων το πώς θα μπορούσε να συντηρηθεί, πώς θα μπορούσε κάποιος να ενισχύσει με αυτά τα ποσά. Ακριβώς. Και χάθηκαν ουσιαστικά 40.000 ζωάκια μέσα σε μόλις 4 χρόνια. Όχι, Παναγία μου. Ευτυχώς που έχουμε φύγει από αυτές τις εποχές. Θα σας πάω τώρα στο επόμενο βίντεο που θα δούμε τον επόμενο καλεσμένο, τον οποίο αγαπώ πολύ. Αχ, θα σας πω μετά. Δείτε το βίντεο και θα σας πω.